Για πάμε τώρα στον ανταποκριτή μας στις Βρυξέλλες, του Γιάννη Παλαιολό, να δούμε το παρασκήνιο. Πώς φτάσαμε δηλαδή στην συμφωνία, φαντάζομαι θα υπάρχουν χαμόγελα στην αποστολή της Ουγγαρίας. Ναι, ήταν μια πολύ καλή βραδιά για την Ουγγαρία. Βέβαια, με τίμημα την παγίωση της αποξένωσης της από την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλαξε ουσιαστικά η προσέγγιση προς τον κύριο Όρμπαν την τελευταία εβδομάδα. Μέχρι την περσμένη Δευτέρα προσπαθούν να τον εξαγοράσουν ουσιαστικά με υποσχέσεις χρηματοδότησης. Αλλά αυτό αποδείχθηκε ότι δεν θα ήταν εφικτό, γιατί προσκρούει στα ζητήματα κράτους δικαίου που έχει η Ουγγαρία ανοιχτά με την Κομισιόν. Οπότε επελέγει αυτή η οδός της εξαίρεσης του πετρελαίου που έρχεται μέσω αγωγών, κάτι που η ίδια η Ουγγαρία είχε προτείνει στις αρχές Μαΐου όταν παρουσιάστηκε το πακέτο. Και βέβαια με την επιπλέον εξασφάλιση για τον κύριο Όρμπαν ότι σε περίπτωση διακοπής τροφοδοσίας μέσω του Ντρούσμπα, ότι θα μπορεί να εισάγει ρωσικό πετρέλαιο μέσω δεξαμενόπλοιων δια της κροατικής οδού. Άρα είναι μια πολύ επιτυχημένη λύση για την Ουγγαρία. Μεγάλη ανησυχία και για το θέμα της επισιτιστικής κρίσης και συζητήθηκε πολύ και αυτό. Συζητήθηκε πολύ αυτό σήμερα. Ναι, υπάρχει μια έντονη ανησυχία αφενός για τις συνέπειες, ειδικά για τις αφρικανικές χώρες που ήδη αντιμετωπίζουν ελλείψεις τροφίμων. Γίνονται διάφορες διαβουλεύσεις για το πώς μπορεί ενδεχομένως να ανοίξει το λιμάνι της Οδυσσού. Συνολικά 22 εκατομμύρια τόνοι σιτηρών είναι εγκλωβισμένοι στην Ουκρανία αυτή τη στιγμή. Και υπάρχει και μια προσπάθεια να πείσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι να αποκρούσει ουσιαστικά τη ρωσική προπαγάνδα που λέει ότι δεν ευθύνεται ο πόλεμος στην Ουκρανία, αλλά οι κυρώσεις της Δύσης για την επισιτιστική κρίση. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ.